Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, Ούχου TV. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας, που τα λέμε. Διαβάζω συνέχεια τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πολύ για τα email που μου στέλνετε. Ευχαριστώ για τις νέες εγγραφές. Να καλωσορίσουμε τις νέες συνδρομήτριες, τους νέους συνδρομητές από έναν χώρο που δεν περίμενα ότι θα αποκτήσω κοινό. Κι όμως, ποιος είναι ο χώρος, όχι, δεν θα το μάθετε ακόμα κυρίες και κύριοι. Θα είναι το μικρό μας μυστικό, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με έναν στίχο . Ο στίχος είναι από ένα άλμπουμ που λέγεται «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή». Το έχει γράψει ο κύριος Ιωαννίδης Αλκίνος το 2003, πόσο μπροστά ήσουνα, που λέει «Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πόσο μοιάζει, πόσο μοιάζει». Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον τρόμο του αοράτου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί, μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις. Δεν την είδατε την τελευταία εκπομπή που είχα κάνει. Είχα πει κάποια πράγματα και τώρα αν το γυρίσετε πίσω και τα ακούσετε μετά το τέλος της εκπομπής θα καταλάβετε τι εννοούσα. Παγκόσμιες αλλαγές λοιπόν φέρνει ο COVID. Βασιλικός ιός, πέστε τον όπως θέλετε, δίκιο θα έχετε. Λοιπόν, σύμφωνα με άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί στα κατοχικά.gr, τι επιταχύνεται, τα ρομπότ θα καταστρέψουν 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα επόμενα 5 χρόνια. Αρκετές φορές το έχουμε ακούσει αυτό και πράγματι τι είναι να συμβεί. Ποια όμως είναι η νέα είδηση πάνω στο θέμα? Ο βασιλικός ιός επιταχύνει τις παγκόσμιες αλλαγές στο χώρο εργασίας, όπως καταδεικνύει η μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Έρευνες σχεδόν 300 παγκοσμίων εταιριών επιταχύνουν τα σχέδια ψηφιοποίησης της εργασίας και αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες, κάτι που εκ των πραγμάτων επηρεάζει την ανθρώπινη εργασία. Πόσο μάλλον όταν τα ρομπότ δεν κολλάνε ιούς, αλλά δεν χρειάζεται να μπουν και σε καραντίνα κυρίες και κύριοι, δυσκολεύοντας την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Οπότε ο ιός επιταχύνει την άφιξη του μέλλοντος στον χώρο της εργασίας. Όσο για τους εργαζόμενους που θα παραμείνουν στα πόστα τους τα επόμενα 5 χρόνια, μια παρένθεση πάνω, έχεις δίκιο, κλείνει η παρένθεση, ξέρει αυτός. Σχεδόν η μισή θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ως το 2025 οι εργοδότες θα μοιράσουν την εργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών εξίσου, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. Συνολικά, η δημιουργία θέσεων εργασίας επιβραδύνεται και η καταστροφή θέσεων εργασίας επιταχύνεται, καθώς οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τεχνολογία και όχι άτομα για καθήκοντα εισαγωγής δεδομένων, λογιστικής και διαχείρισης. Άλλωστε ο ιός επιτάσσει, όπως λένε, την δυναμική έλευση της τεχνολογίας, ειδικά μέσω της τηλεεργασίας. Όπως αναφέρει το βίντεο το οποίο θα το βρείτε στο link, για ποιους θα αυξηθεί η ζήτηση. Η ζήτηση, κυρίες και κύριοι, θα αυξάνεται για εργαζόμενους που μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας, πράσινης οικονομίας,
θυμηθείτε Ατζέντα 2030, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, προώθησης διαδικτυακής επικοινωνίας απευθείας μέσω πιθανών εμφυτευμάτων και νέος ρόλος στη μηχανική, το cloud computing και την ανάπτυξη προϊόντων. Περίπου το 43% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν είχαν ως στόχο να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους λόγω της τεχνολογικής ολοκλήρωσης, το 41% σχεδίαζε να επεκτείνει τη χρήση των εργολάβων και το 34% επιθυμεί να επεκτείνει το εργατικό δυναμικό του για να πετύχει την τεχνολογική ολοκλήρωση, σύμφωνα πάντα με την έρευνα. Όσο αφορά για τον ιό, ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος λέει ότι οδηγός της επιδημίας, ηλικίας κάτω των 40 ετών. Πλέον, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ιός υπάρχει παντού πια και η ασυμπτωματική είναι πολύ, τονίζει ο Χαράλαμπος Γόγος, προσθέτοντας πως πλέον οδηγός της πανδημίας είναι ηλικιακές ομάδες κάτω των 40 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες, λέει, είναι και τα περισσότερα κρούσματα, κυρίως ασυμπτωματικοί, διότι οι ηλικίες αυτές δεν συμμορφώθηκαν στην προηγούμενη κλιμάκωση των μέτρων. Σημείωσε προσθέτοντας ωστόσο ότι οι αριθμοί των κρουσμάτων, εάν τους συγκρίνουμε άλλους στην Ευρώπη, είναι χαμηλοί. Οι περιοχές στην Ελλάδα είναι ακόμα στο πράσινο-κίτρινο σε σχέση με την κόκκινη Ευρώπη, όμως υπάρχει δυναμική, γι' αυτό και πρέπει να πάρθουν τώρα τα μέτρα εν ώψη του χειμώνα, είπε. Ελπίζουν οπότε, λένε, ότι τις δύο επόμενες εβδομάδες θα δούμε απόδοση των μέτρων, και σημείωσε και συμπλήρωσε πως αυτό που περιμένουμε είναι να σταθεροποιηθεί και να υποχωρήσει ο αριθμός των κρουσμάτων σε σχέση με τα τεστ. Πλησιάζω Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, κατανοείτε το τι πρέπει να γίνει. Για όσους με ρωτάνε συνέχεια, να πω ότι το θεωρώ τρελό το κάποιος να πιστέψει ότι δεν υπάρχει ο ιός. Ο ιός υπάρχει. Τώρα, το ότι εφαρμόζονται 1500 ατζέντες, αυτό είναι δυστυχώς άλλο θέμα που το έχουμε αναλύσει εδώ πέρα και θα το ξαναναλύσουμε και θα τα πούμε. Όμως, ναι, κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια, υπάρχει ο ιός. Τώρα, το πώς ακριβώς συμπεριφέρεται πιο άγρια όταν πλησιάζουν εθνικές εορτές και Χριστούγεννα, Πάσχα, είναι κάτι το μαγικό αυτό. Για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά εγώ αυτό που έχω καταλάβει, και να το πούμε λίγο χιουμοριστικά, ότι μετά τις 12-12.30 ώρα ο ιός βγάζει δόντια και δαγκώνει, και όταν πλησιάσουμε σε εκκλησία, εκεί να δείτε τι γίνεται. Έχουμε βάλει και ένα απόσπασμα στο Facebook από τον Focus FM, δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα είναι απάνω αυτό το link, που λέει πολλά χρήσιμα κάποιος γιατρός περί λαβίδας, θεία μετάληψη και τα λοιπά, ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, τουλάχιστον αυτά αναφέρει. Όπως έγραψε και ο Πάνος Γέρη μου, θα χρησιμοποιήσω ένα απόσπασμα που λέει: θα γίνεις άνθρωπος χωρίς φαντασία, μηχανή χωρίς ευτοπία. Η φαντασία είναι ο πρόδρομος της διαντίληψης, η προέκταση της ευφυΐας. Η μοναδική φαντασία που θα έχεις θα είναι αυτή που σου εισβάλλουν από την τηλεόραση. Θυμάστε την εικονίτσα που σας έβαλα
στην κοινότητα με την τηλεόραση, ξέρετε εσείς. Η τηλεόραση αυτή, η κακιά μάγισσα, είναι ο κηδεμόνος του πνεύματός σου, αυτή που σε πήρε από το δημοτικό στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο της αναισθησίας. Το υπόλοιπο μπορείτε να το δείτε, θα σας έχω link. Δεν πάει να πει αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά το κείμενο που λέει εκεί ότι η μοναδική φαντασία που θα έχεις θα είναι αυτή που θα σου εισβάλλουν από την τηλεόραση, έχει απόλυτο δίκιο. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε μια νέα εκπομπή με τεχνολογία, με εξελίξεις, κάτι το οποίο δεν θα έχει καμία αναφορά με θέμα τον ιό, μιας και ο ιός και όλα τα άλλα θα είναι ένα μηδέν. Σας ετοιμάζουμε κάτι δυνατό που θα έχει να κάνει με CERN, με τις διαψεύσεις που γίναν περί πειραμάτων για ένα παράλληλο σύμπαν, να δούμε αν είναι τόσο πολύ ψεύτικο αυτό που λένε, μιας και δεν έχουν καταλάβει για ποιους λόγους έχει κατασκευαστεί το CERN. Έχουμε να κάνουμε με τεχνητές μήτρες που φτιάχνουν τον άνθρωπο από το μηδέν. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Θα είναι μια εκπομπή η οποία ετοιμάζεται μαζί με έναν ακόμα φίλο YouTuber ερευνητή. Να είμαστε γεροί δυνατοί, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Η εκπομπή αυτή θα είναι εκτός YouTube πιθανόν, διότι το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι περίεργο. Γράψτε μου στα σχόλια πώς είστε πρώτα απ' όλα, πώς τα περνάτε. Βρείτε μας στο Facebook, στο Twitter. Να προσέχετε κυρίες και κύριοι, αυτό το διαβολοκούτι, ό,τι ακούτε και από την τηλεόραση, πάρτε τα λίγο χιουμοριστικά όσο μπορείτε. Αν δείτε ότι αρρωσταίνετε, βγάλετε την από την πρίζα, δεν πειράζει. Βάλτε καμία ταινιούλα να χαλαρώσετε. Αυτά από μας, ετοιμάζουμε πραγματάκια. Οι τιμωρίες φυσικά δεν έχουν βγει. Γίνεται ένας χαμούλης εκεί πέρα. Κρέμεται, συγγνώμη, και αυτό το κανάλι από μία κλωστή, όπως και οι περισσότεροι, όπως και το κανάλι του Διονύση, το Amazing. Άλλα πέσανε, άλλα παλεύουνε. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα, τι να κάνουμε. Υγεία. Γεια σας κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ούχο TV.